Θυσία Ιωάννου, για να δούμε την επόμενη μέρα εκεί στην Πιντάρου. Θυσία, καλημέρα. Καλημέρα Νικήτα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου, όπου αναμένεται να αρχίσουν σιγά σιγά να φτάνουν στελέχη του κόμματος για να αρχίσει και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων της επόμενης μέρας της διπλής εκλογικής διαδικασίας. Όπως βλέπουμε τώρα, έχει φτάσει εδώ στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος και ο επικεφαλής αυτής της εκλογικής διαδικασίας, ο κύριος Ευθύμιος Δίπλαρος. Κύριε Δίπλα, καλή σας μέρα. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αρχικά. Ποιος είναι ο Νικήτας. Καλημέρα και στον Νικήτα και στους τηλεθεατές σας. Αρχικά, μία πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ωστόσο τα ποσοστά δεν κινήθηκαν, ήταν κάπως χαμηλά. Κοιτάξτε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Ποτέ δεν κρύψαμε τα προβλήματα τα οποία η νέα ηγεσία έχει να αντιμετωπίσει. Ζητήσαμε μια ευκαιρία από αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον οποίο και ευχαριστούμε και που νιώσαμε όλοι, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι τον πληγώσαμε με τις αποφάσεις μας. Ζητούσαμε με την Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας μια ευκαιρία να κάνουμε αλλαγές, να ανανεώσουμε την παράταξη, να διορθώσουμε πάρα πολλά τα οποία μας πλήγωσαν. Και χαίρομαι γιατί αυτή την εντολή μας έδωσαν. Κράτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις δύο του έδρες. Την ίδια ώρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχαμε απώλειες και προς το ΕΛΑΜ αλλά και προς το ΦΥΔΙΑ. Παρά τα αυτά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έμεινε στο 25%. Θέλω να σας πω τις απόλυτους αριθμούς με μια πρώτη ανάλυση που κάναμε χθες μετά τα μεσάνυχτα μαζί με την Πρόεδρο. Είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αύξησε τους ψηφοφόρους του κατά 10.000 σε σύγκριση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2019. Είναι η πρώτη φορά που αυξάνουμε τους ψηφοφόρους μας σε εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Αυτό μας γεμίζει δύναμη για να συνεχίσουμε προς τις αλλαγές. Και εκείνο το οποίο είπα και προηγουμένως θα το πω και τώρα. Η πορεία μας θα είναι προς τη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, χωρίς να αλλάζουμε αρχές και αξίες που ιδρυθήκαμε, χωρίς να αλλάζουμε τις παρακαταθήκες και να ξεχνάμε τις παρακαταθήκες του αείμνηστου Γλάφου Κληρίδη. Κύριε Δίπλαρε, φαινόμενο ΦΥΔΙΑΣ. Πώς το βλέπει ο Δημοκρατικός Συναγερμός? Θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά. Κατά τη διαδικασία την προεκλογική, ο ΦΥΔΙΑΣ προσέγγισε το Δημοκρατικό Συναγερμό για να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών? Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε επαφές σίγουρα με πολλά αρκετά πολιτικά πρόσωπα. Είναι ένα φαινόμενο, τον έχουμε συγχαρεί. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε αυτή τη νίκη του ΦΥΔΙΑ. Ακούω κάποιους να την απαξιώνουν και μάλιστα κάποιοι να λένε ότι είναι φούσκα. Θα διαφωνήσω. Θα πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι δύο ευρωβουλευτές μας και δύο ο κύριος Φουλάς, ο οποίος έχει επανεκλεγεί, με την εμπειρία που έχει πλέον, θα καθοδηγήσουν όλοι και τους υπόλοιπους που έχουν εκλεγεί πρώτη φορά, ώστε να έχουμε μία φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκει η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έχουν αυξήσει κατά 20 και πλέον ευρωβουλευτές τη δύναμή τους, περίπου στις 191 έδρες. Μήπως η ψήφος των νέων στον ΦΥΔΙΑ ήταν και ένα μήνυμα προς εσάς ότι ο κόσμος κουράστηκε, οι νέοι κουράστηκαν και σε αυτή την εκλογική διαδικασία που κράτησε μήνες και κούρασε πολύ όλους? Θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα ότι και οι νέοι άνθρωποι αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες μας θέλουν κοντά τους και μας θέλουν να είμαστε κοντά τους απλά, όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας, όπως είμαστε με τις οικογένειές μας. Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και η Πρόεδρος μας, η Ανίτα Δημητρίου, και προσωπικά και επιθεωρώ ότι και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας. Μια ηγεσία ανανεωμένη, μια ηγεσία σε ηλικία νεαρή, που μπορεί να αφουγκραστεί καλύτερα τα προβλήματα των νέων. Με οργανώσεις όπως η φοιτική μας παράταξη Πρωτοπορία, η νεολαία μας, οι δάσκαλοι μας, όλες αυτές οι οργανώσεις μας, οι οποίες καταγράφουν μεγάλες νίκες στο τελευταίο διάστημα. Άρα ένα είναι το μήνυμα. Πορεία προς τη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτή ήταν η εντολή που πήραμε. Να διορθώσουμε λάθη. Λάθη κάναμε. Ζητήσαμε συγγνώμη και ζητούμε συγγνώμη στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού που πληγώσαμε. Από εκεί και πέρα παίρνουμε δύναμη από το αποτέλεσμα να κάνουμε με την Πρόεδρο τις αλλαγές που έχουμε σχεδιάσει στο χαρτί. Και κλείνοντας, τοπική αυτοδιοίκηση. Χάσατε σημαντικούς δήμους. Εκεί υπήρχαν και κάποιες εκλογικές διαδικασίες ανάμεσα σε στελέχη σας. Δηλαδή υπήρχαν κάπου που ήταν και τρία στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε? Να σας πω, απολέσαμε ένα ακόμη περιφερειάρχη για μερικές δεκάδες ψήφους στην ΠΑΦ. Οπότε θα είχαμε 3 στους 5 περιφερειάρχες, αλλά δεν είναι έτσι που θέλουμε να τα μετρήσουμε. Απαραίτητη Λευκοσία. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε, καταλήξαμε σε μια υποψηφιότητα που ένωνε την κεντροδεξιά, μια νέα πρόταση. Τα μηνύματα μας φαίνεται να μην έχουν περάσει. Αναγνωρίζουμε ότι εδώ θα πρέπει να το αναλύσουμε. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ναρίτη για τον αγώνα τον οποίο έχει δώσει και όλους όσοι εργάστηκαν. Γνωρίζαμε και βλέπαμε ότι θα ήταν δύσκολο αυτή η μάχη. Από εκεί και πέρα, εκεί που απολέσαμε, ήταν γιατί είχαμε έστω ένα ή δύο που δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις του κόμματος. Όμως, με βάση την ανάλυση την οποία είχαμε τα ξημερώματα από το οργανωτικό μας, που θέλω πολύ να τους ευχαριστήσω, όπως και τον κόσμο μας και τους εθελοντές μας που εργάστηκαν μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, είναι ότι έχουμε μια σημαντικότατη αύξηση ποσοστών στα δημοτικά συμβούλια. Και είναι εκεί που μετρά το κόμμα, το κάθε κόμμα, τα ποσοστά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι με το πόσους εκλέγει δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αλλά με το αν έχει αυξήσει τους δημοτικούς συμβούλους. Και με βάση την πρώτη ανάγνωση που κάνουμε, έχουμε αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του Δημοκρατικού Συναγερμού στους δημοτικούς μας συμβούλους ανά το Παγκύπριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δίπλα. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, Νικήτα, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλή αυτής της εκλογικής διαδικασίας, τον κύριο Ευθύμιο Δίπλα. Όπως μαθαίνουμε, τις επόμενες ώρες εδώ θα φτάσουν και άλλα στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και πρόεδρος του κόμματος, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, και θα υπάρξει, όπως μαθαίνουμε, μια σύσκεψη των στελεχών του κόμματος για να γίνει, ακούσαμε, έγινε τα ξημερώματα μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Θα υπάρξει, ωστόσο, φαίνεται, η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και δεν αποκλείεται μέχρι το μεσημέρι να υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού. Τα λέμε ανά πάσα στιγμή, Θυσία.